Τον ίδιο τον Περιφερειάρχη να θα τα ρωτήσετε, πείτε θα σα εσείς πει η για Μαρία, πραγματικά. ο Ηλίας, Τον ξέρω ίδιο τον εγώ. Περιφερειάρχη να ρωτήσετε, θα σα πει για Θα τα πείτε πραγματικά. εσείς, Δηλαδή, ας υπάρχει μια πούμε. τεχνογνωσία. Υπάρχει Εγώ μια βλέπω μια τεχνογνωσία. πάρα πολύ καλή πρόταση εδώ, την οποία τη φέρνω και την εισηγούμε. Για να... Ναι, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη. Δηλαδή, θα κάνουμε αντισηπτικά και θα τα δώσουμε στις εταιρείες. Τι ακριβώς θα κάνουμε, γιατί προϋπήρχε και μια εταιρεία με αντισηπτικά. Το Μα ξαναλέω, δεν λέει υπήρχε πουθενά ότι θα κάνουμε τεχνογνωσία. εργοστάσιο βιομηχανίας εδώ και θα δίνουμε αντισηπτικά. Ποιο τη ζητάει αυτή Είναι τη μελέτη. μελέτη, εγώ δεν το έχω καταλάβει Εμείς αυτό. τη Ποιο μα ζητάμε. τη ζήτησε, Εμείς τη ποιο μα ζητάμε. τη ζήτησε. Περιφερειακή Ενότητα Ωραία, Κουζάνης. γιατί δεν ρωτάτε την Ποιο ΑΝΚΟ, λόγο. γιατί δεν ρωτάτε την ΑΝΚΟ. Υπάρχουν επικαιροποιημένες μελέτες στην ΑΝΚΟ. Γιατί δεν την ρωτάτε. Και πρέπει να βάλουμε άλλα 31 χιλιάρικα επιπλέον. Και Δεν το ξέρω αυτό. το ξαναλέω. Ενώ αν γινόταν αυτό πριν 10-15 χρόνια, πραγματικά θα ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Όμως μετά από τόσα χρόνια που η περιοχή μας δραστηριοποιείται στα αρωματικά φυτά, για ποιο λόγο να ξαναπληρώσουμε 31 χιλιάρικα. Είναι δηλαδή περίεργο. Περίεργο δεν είναι καθόλου. Είναι πάρα πολύ προχωρημένο αυτό, τουλάχιστον έτσι που το βλέπω εγώ. Τώρα, αν εσείς έχετε μελέτες, μας τις λέτε μια μέρα ότι εκεί. Ο Περιφερειάρχης είναι ενήμερος για τη μελέτη, κύριε Μαρία. Ο Περιφερειάρχης θα βλέπει όλα τα θέματα που έρχονται. Κάνατε καμιά συζήτηση μαζί του, γιατί είναι ειδικός αυτός. Όχι, συζήτηση δεν έκανα, αλλά ο Περιφερειάρχης βλέπει όλα τα θέματα που έρχονται στην Ευρωπή και ανάλογα μας λέει αυτά τα βάζουμε, αυτά τα βγάζουμε, ας πούμε. Είναι ενημέρωση, βεβαίως και είναι ενημέρωση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας είπα προηγουμένως, αν έχετε εσείς τίποτα από την ΑΝΚΟ και αυτά που λέτε, θα έρθετε αμέσως να τα δούμε. Έτσι. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μ' αρέσει αυτή η ευαισθησία σας για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εγώ όταν έκατσα και έκανα εκείνη την βελτίωση του πίνακα του τοπικού πόρου, εκεί και αν δεν δώσατε μελέτες η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η προηγούμενη, ας πούμε, για την αξιοποίηση του τοπικού πόρου, για αυτό, για εκείνο, για το λιγνίτι, για. Εν πάση περιπτώσει. Τα επικαιροποίησατε εσείς, κύριε. Ένα κάρο προτάσεις, οι οποίες λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και από εδώ και από εκεί. Τις επικαιροποίησατε. Τον λοιπόν, επικαιροποίησατε σαν να την περιφράξει εκείνη τον πίνακα. Από τη στιγμή που τον επικαιροποίησατε, τι μας το ξαναλέτε μετά ναι, από αυτό. Εκεί λοιπόν εμείς. Έχω δύο, αυτό, ότι δώσατε του κόσμου τις μελέτες για το ίδιο αντικείμενο. Αν θέλετε να τις βάλουμε κάτω και να τις δούμε κάποια στιγμή. Μελέτες για το ίδιο αντικείμενο. Τώρα, αν πράγματι έχετε εδώ και ξέρετε, έχετε πληροφορίες για την ΑΝΚΟ ότι έχει κάνει μελέτες, εγώ δεν το ξέρω. Εσείς που τα. Βεβαίως εδώ είμαστε, τις φέρνετε όποτε θέλετε. Κυρία Πρόεδρε, βλέπετε, κατά. Όποτε κατά, ή όχι. Τελώνουμε, κατά. Κυρία κατά, Πρόεδρε. Κατά, κατά. Εγώ ψηφίζω ναι, με την προϋπόθεση τα αποτελέσματα της μελέτης να δημοσιοποιηθούν. Με την προϋπόθεση να υπάρχει η δέσμευση ότι δεν εμπλέκονται επαγγελματικά και δεν θα είναι ωφελούμενοι ούτε κάποιος υπεύθυνος καθηγητής, ούτε κάποιος ερετός. Με αυτές τις προϋποθέσεις. Και να γραφτεί έτσι, παρακαλώ. Τώρα αυτά που λες, τι εννοείται, κύριε Χριστοφορίδη, πώς τώρα, ας πούμε, μπορεί να. Γράφετε κάτι τέτοιο. Γράφει κάτι γιατί να μην γραφτεί. Ή θα μπορούσε να γράφει κάτι τέτοιο ότι θα το πάρει ένα καθηγητή, θα τον περιευθεί. Όχι, εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε Τσούμαρ, τώρα. Τι μου λέτε, τι θα πω. Το Πανεπιστήμιο κάνουμε συνεργασία αυτή τη στιγμή. Ναι, μου λέτε τώρα όμως τι θα ψηφίσω και πώς θα, το, θα τοποθετηθώ. Όχι, σας παρακαλώ. Αυτή έτσι. Όχι, να μην κάνει, δεν σας επιτρέπω. Λοιπόν, υπάρχει, περνάει κατά το αν μου επιτρέπει ή δεν μου το επιτρέπει, θα το μου το πει σε, κάποια άλλη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, γιατί εκεί θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση. Και εκεί θα μου πει αν μου επιτρέπει ή δεν μου επιτρέπει. Τι σου επιτρέπει λοιπόν, να κάνει, να προσπαθεί να μα διασύρει και σε πληροφορώ από τώρα καλά θα κάνει να πάρει ένα φίλο δικηγόρο. Θα ήταν κομψό. Όχι όλη τη συζήτηση. Βλέπουμε. Γιατί δεν θα μα πει εσύ, α πούμε, τι μα επιτρέπει και δεν θα μα επιτρέπει. Ωραία, θα ήταν κομψό να σα πει. Εσύ έχει όλο το δικαίωμα να προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα έξω και εμεί δεν έχουμε το δικαίωμα να σου πούμε. Ποιο είσαι εσύ, ρε, που θα μα τα πει αυτά τώρα. Ρε. Δεν πα καλά. Πα καλά τώρα. Πού θα μου πει εμένα, δεν θα πει. Έβριση του δεύτερου πρωθυπουργού που ελέγχουν την πρόκληση. Μα ακούτε. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, τι παρακαλάς. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Σε ποιους αναφέρεται και πώς μιλάει έτσι. Για τον κύριο Χριστοφορίδη, είπα, κυρία Καρυπίδη. Και σας είπα ότι σε μια επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα έρθει ένα θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί για τον κύριο Χριστοφορίδη επιτρέπεται οτιδήποτε όταν του μιλάνε οι άλλοι δεν επιτρέπεται. Κύριε Τσούμαρη, σας παρακαλώ. Για ποιο περνιέται δηλαδή ο κύριο Χριστοφορίδη. Για ποιο περνιέται. Έτσι. Αλλά γι' αυτό και τον προειδοποίησα και του λέω πάρε και ένα καλό δικηγόρο την άλλη φορά. Γιατί θα φέρουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Σε
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ποιος νομίζετε ότι είστε? Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Δεν κατάλαβα και πρόεδρε. Είδαμε και τη δική σας συμπεριφορά, κύριε Καρυπίδη. Τα είδαμε όλα. Εγώ τα έχω δει όλα σε αυτά τα δύο τα χρόνια από εσάς. Πρόεδρε, δεν με απασχολεί τι λέει ο κύριος Τζούμαρης πια. Το ρόλο σας είναι να διαφυλάσσετε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής επί της διαδικασίας. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καταδικαστές. Θα έπρεπε να αντιδράσεις όταν είπε ο κύριος Τζούμαρης. Θα έπρεπε να αντιδράσεις, κύριε Καρυπίδη, όταν είπε δεν σου επιτρέπω. Πρόεδρε. Που έχει κάνει και δύο χρόνια. Όχι, πρόεδρε. Κύριε Τζούμαρη. Κύριε Τζούμαρη, σας παρακαλώ πολύ. Όλα σε πειράζουν για τον κύριο Τζούμαρη. Σας παρακαλώ πολύ, θα σταματήσουμε τη συμμετρίαση. Τίποτα δεν σε πειράζει για τον κύριο Χριστοφορίδη. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Έγκριση του δεύτερου πρακτικού ελέγχου. Χαίρομαι που είστε συντεταγμένοι μαζί. Το χαίρομαι που είστε συντεταγμένοι μαζί. Έχετε τη μύγα και μοιάζεστε. Το χαίρομαι που είστε συντεταγμένοι μαζί. Σαφώς, με το δίκιο θα είμαστε. Ήσασταν και είστε. Σας παρακαλώ πολύ. Κάνετε κάτι ορθό και το. Θα σταματήσω τη συνεδρίαση. Να σταματήσει, πρόεδρε, γιατί δεν διαφυλάσσεται τα μέλη της. Δεν τη σταματά, κύριε Καρυπίδη, γιατί είναι απαραίτητο να περάσουν τα πράγματα που είναι καθυστερήσει. Αλλά θα σας παρακαλέσω λίγο κομψά όλοι. Επιτρέψτε και δικό σας. Πρόεδρε, επειδή πρόσβαλε εμένα. Και αντιπεριφερειάζει κιόλας, θα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρε, κύριε Χριστοφορίδη, σας ακούω. Επειδή πρόσβαλε εμένα με κάποιους χαρακτηρισμούς οι οποίοι πιστεύω δεν αρμόζουν σε έναν αιρετό αυτοδιοικητικό. Με απείλησε κιόλας να πάρω και ένα δικηγόρο κιόλας. Όχι, αυτό είναι εντάξει. Το σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε Τσούμαρη, σας παρακαλώ αυτή πολύ. Αυτή την ιστορία που έχεις ξεσηκώσει είναι το μόνο σίγουρο, γιατί εγώ δεν σου την αφήσω έτσι και σου το είπα την προηγούμενη φορά ότι η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία. Λοιπόν, σταματάω λοιπόν, τη συνεδρίαση. Έχεις όλο το δικαίωμα, έχεις όλο το χρόνο να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία ανέβασες και ανέκτησες. Εγώ όμως θα τα φέρω δημόσια και εκεί σου είπα δεν σε απειλώ. Σταματήστε τη συνεδρίαση τώρα. Το περιθώριο, έτσι να δεις λίγο τη συμπεριφορά σου. Αυτό σου είπα, δεν σε απειλήσα.